Σήμερα έχω γενέθλια. Σύμφωνα με αυτά που λέει η ταυτότητά μου, έγινα 55 χρονών. Εγώ νιώθω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Σας μιλάω από το μπάνιο βέβαια και είναι λίγο παράξενο, αλλά θα σας εξηγήσω, μην βιάζεστε. Δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος. Αυτό που πιστεύω είναι ότι, αυτό που νιώθω είναι ότι έχω κάνει 55 ταξίδια με όχημα τη γη γύρω από τον ήλιο. Τι έμαθα σε αυτά τα 55 ταξίδια? Έμαθα πολλά πράγματα. Το πιο βασικό, ότι για να είμαι χαρούμενος πρέπει να υπάρχει ισορροπία μέσα μου. Τι εννοώ ισορροπία? Εννοώ ότι να μ' αρέσει το εύκολο, να μ' αρέσει και το δύσκολο. Να μ' αρέσει το φως, να μ' αρέσει και το σκοτάδι. Να μ' αρέσει το κρύο, να μ' αρέσει και η ζέστη. Να μ' αρέσει να λέω συγγνώμη, να μ' αρέσει να συγχωρώ. Να μ' αρέσει η αρσενική μου πλευρά, να μ' αρέσει και η θηλυκή μου πλευρά. Σας μπέρδεψε λίγο αυτό. Η αρσενική και η θηλυκή πλευρά. Ο εγκέφαλός μας χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια. Το αριστερό ημισφαίριο έρχεται από πίσω και πάει στη δεξιά πλευρά, που είναι η αρσενική μας πλευρά, και το δεξί μας ημισφαίριο πάει στα βρωτά και πηγαίνει στην αριστερή πλευρά, που είναι η θηλυκή μας πλευρά. Συνήθως, ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί περισσότερο τη μία του πλευρά. Και αυτό τον κάνει να είναι ανεπτυγμένη είτε η αρσενική του είτε η θηλυκή του πλευρά. Εγώ χρησιμοποιούσα πολύ τη δεξιά μου, το δεξί μου χέρι, συνέχεια, όλα με το δεξί. Αλλάξαν πολλά πράγματα όμως στη ζωή μου, όταν με μικρές καθημερινές συνήθειες άρχισα να δουλεύω και το αριστερό μου χέρι. Γι' αυτό είμαι στο μπάνιο τώρα, για να σας δείξω μία απλή καθημερινή συνήθεια που την κάνουμε όλοι μας, δηλαδή το κλείσιμο των δοντιών, που για πολλά χρόνια το έκανα όπως οι περισσότεροι με το δεξί μου χέρι, και ανεπτυσσόταν έτσι, εξελισσόταν η αρσενική μου πλευρά. Τα τελευταία χρόνια όμως έχω ξεκινήσει και τα πλένω με το αριστερό μου χέρι, και έτσι καλλιεργώ και τη θηλυκή μου πλευρά, τις ευαισθησίες μου. Να μ' αρέσει δηλαδή να είμαι δυνατός, αλλά να μ' αρέσει να είμαι και ευαίσθητος. Να μ' αρέσει να γελάω, αλλά να μ' αρέσει και να κλαίω. Λοιπόν, για όσους ενδιαφέρονται, ας ξεκινήσουν να πάρουν τον ντουβουτσά τους και κανονικά ό,τι κάνουμε κάθε μέρα, ας ξεκινήσουν όπως κάναμε το δεξί χέρι. Εδώ. Και με το αριστερό. Ναι. Τις πρώτες φορές θα μπερδευτείτε. Με το που θα αλλάξετε χέρι στον οδοντόγρουζα θα γίνει χαμός. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να καλλιεργείται και η άλλη πλευρά, και αυτό θα επεκταθεί και σε άλλες καθημερινές συνήθειες. Δηλαδή, θα ξεκλειδώνουμε την πόρτα με το αριστερό μας χέρι, μέχρι να φτάσουμε και σε πιο δύσκολα. Δηλαδή, να γράφουμε και με το αριστερό, να κόβουμε το ψωμί με το αριστερό. Καλή αρχή και καλή ισορροπία.